φέρνει στον κόσμο το φως, τη χαρά και την αλήθεια, την ελπίδα και το θάρρος. Ας αφήσουμε τη φαντασία μας να τρέξει πέρα εκεί, στα βουνά τα ιερά, στα άγια εκείνα μέρη της Βιτλέα, εκεί που ψέλνουν οι αγγέλοι από τα ουράνια θεία μέλη στο σωτήρα ουσανά. Είναι νύχτα του Δεκέμβρη. Ένα πρωτόφαντο αστέρι δείχνει τις ακτίνες του και κάνει τον τόπο να λάβει παράξενα. Φωνές γλυκές και ουράνιες ακούγονται. Μια γλυκιά ως αρμοδία, ένας υπέροχος ύμνος γλυκαίνει την ατμόσφαιρα. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Είναι οι άγγελοι που υποδέχονται το σωτήρα της ανθρωπότητας. Σε μια σπηλιά γεννήθηκε ο Γιος του Θεού. Οι βοσκοί είναι οι απλοί και αγνοί άνθρωποι του βουνού που έγιναν οι μάρτυρες του πιο μεγάλου, του πιο παράξενου γεγονότος που γνώρισε η μέρη. Φαίνονται πολύ συγκινημένοι. Σαν να έχουν χαμένα καθώς βγαίνουν από τη σπηλιά. Τι έλεψη είναι αυτή? Νομίζει κανείς ότι είναι μέρα. Το άστρο φωτίζει παντού. Από τα βουνά της Ασίας, οι τρεις μάγοι με τις καμήλες τους κοιτάζουν τα αστέρια και προχωρούν. Ξεκίνησαν με μοναδικό οδηγό τους το λαβερό αστέρι και ήρθαν στη σπηλιά να προσκυνήσουν τον Χριστό και να του προσφέρουν τα πολύτιμα δώρα τους. Σμύρνα, χρυσό και Λίβανο. Αυτή η σπηλιά, η απλή και συνηθισμένη, έγινε η μεγάλη αγκαλιά που δέχτηκε στοργικά το θείο βρέφος, τον σωτήρα της Οικουμένης. Μέσα σε αυτή τη σπηλιά έγινε το πιο μεγάλο, το πιο υπέροχο γεγονός που γνώρισε η πλάση. Τα βόδια και τα άκα καρνάκια έγιναν οι μάρτυρες του θείου συμβάντος. Η φτωχική φάρνη έγινε το κρεβάτι που δέχτηκε το θείο βρέφος. Τα άδωλα βόδια ζέστανε με τα χνότα του στον νεογέννητο. Έτσι γεννήθηκε ο μεγάλος μας Χριστός. Χωρίς πλούτη και δόξες, ταπεινός και ασήμαντος, χωρίς μεγαλεία και ανέσεις, σε αυτή την απλή γωνιά της Βιθλέα. Τέτοια ήταν και η ζωή του ολόκληρη, απλή και ταπεινή. Και έγινε ο μεγάλος μας δάσκαλος, ο σωτήρας του κόσμου. Έγινε η πηγή της χαράς, η ελπίδα και η ανακούφιση των πονεμένων, το βάλσανο των δυστυχισμένων. Δίδαξε τις πιο μεγάλες αρετές. Έγινε το ζωντανό παράδειγμα της απλότητας και της καλοσύνης. Τόνισε την αξία της αγάπης και την ισότητα των ανθρώπων μπροστά στο Θεό. Έσωσε τον κόσμο από την αμαρτία και τη διαφθορά. Μας χάρισε την αιώνια ζωή. Μας άνοιξε τον δρόμο για τον παράδεισο. Αυτός είναι ο μεγάλος μας Θεός που τη γέννησή Του γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Ας πάμε λοιπόν και εμείς να προσκυνήσουμε αυτό τον Χριστό, την πηγή της καλοσύνης, που τώρα είναι βρέφος στην αγκαλιά της Παρθένου. Ας Του προσφέρουμε την αγάπη μας, τη λατρεία μας, την πίστη μας και ας παρακαλέσουμε τον μεγάλο Σωτήρα μας να χαρίσει στον κόσμο ειρήνη και αγάπη. Ας Του ζητήσουμε και ό,τι άλλο επιθυμούμε. Θα μας το δώσει, αρκεί να Τον παρακαλέσουμε με πίστη και θέρμη. Εύχομαι το βρέφος της Βιθλέα να φέρει σε όλους μας υγεία, ευτυχία και αγάπη. Ο Ρίτσαρντ Χατς είχε πει πως η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που όσο περισσότερο απλόχερα το σκορπάς, τόσο πλησιάζεται. Και είχε δίκιο. Να αγαπάμε, να χαμογελάμε, να ονειρευόμαστε, να περνάμε υπέροχα όπου και με όποιους και να είμαστε και ό,τι και αν κάνουμε. Καλές γιορτές σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χρήστη Γεωργία, νηπιαγωγό και χορεύτρια του τμήματός μας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Χάτζη Μιχαλή, Πρόεδρε του Φαλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρνος Αριστοτέλης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μικροί και μεγάλοι χορευτές του τμήματος Εθνογραφίας και Χορού, αγαπητοί γονείς και αγαπητά παιδιά. Σας καλωσορίζουμε η 20η χρονιά στην εκδήλωση Νύχτες Χειμώνα. Μία εκδήλωση θεσμός, πάντα παρούσα τόσα χρόνια στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης τη γιορτινή αυτή περίοδο. Φέτος, οι νύχτες χειμώνα έχουν κάτι διαφορετικό. Στα πλαίσια της εορταστικής χρονιάς των 40 χρόνων του Τμήματος Εθνογραφίας και Χορού που διανύουμε,
έχουμε προσπαθήσει και ετοιμάσαμε για όλους εσάς μια ιδιαίτερη παιδιά. Μετά τα κάλυμπτα των παιδιών και το κέρασμα, θα ακολουθήσει τον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, αναβίωση της φωτιάς, με παραδοσιακά εδέσματα και χορό υπό τους ήχους της ορχήστρας των αδελφών Αθανασίου, που τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η βραδιά. Τον κύριο Χρήστο Κολεβάντση, τον κύριο Σταφυλίδη Σάκη, τον κύριο Γουλάτη Σταύρο, όλους τους χορευτές μας και όλους τους εθελοντές. Πριν ξεκινήσουμε στο χορευτικό κομμάτι, θα παρακολουθήσουμε τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να προτείνει λίγες ευχές. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε του Αριστοτέλη, καταρχήν επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στην Φλόρινα τους συλλόγους που συμμετέχουν στις φετινές νύχτες χειμώνα, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Και δεύτερον, χωρίς να θέλω να κουράσω, θα ήθελα να πω ότι έχω την αίσθηση πως φέτος είναι αυξημένη η συμμετοχή του Αριστοτέλη στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Φλόρινας. Και αυτό νομίζω, χωρίς να θέλω να μειώσω προσφορά κανένας άλλου συλλόγου, προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία. Ο Αριστοτέλης αποτελούσε και αποτελεί ένα πνευματικό χειρό γραμμάτων και πολιτισμού και εύχομαι να μείνει έτσι. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ένα νέο έτος γεμάτο υγεία και αγάπη για όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο για τη στήριξη αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κάλυψη των εκδηλώσεών μας και ξεκινάμε στο χορευτικό κομμάτι μας με την Δημοτική.
πολλά μπράβο τους μικρούς μας χορευτές. Και ευχόμαστε καλά στο στούντιο. Ραντεβού με την καινούργια χρονιά. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και να έχουμε κοντά μας δύο συλλόγους από τη Χαλκιδική. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλάντρας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Μαγάρα. Θα μας παρουσιάσουν χορούς της Ιερισσού και της Ορεινής Χαλκιδικής. Συρτός Ιερισσού, ένας κοντός κοντούτσικος, επάνω στην Τριανταφυλιά, Νιλούδα, στον Άιλιά. Thank you.
είναι η λεγόμενη Γουρούνο Χαρά. Η προετοιμασία για το σπάξιμο του γουρουνού γινόταν μια εξαιρετική φροντίδα, ενώ ο γλυκούς εγγυάνε μέχρι το πρωί. Η ονομασία προέρχεται από τη χαρά που νιώθουν οι οικοδεσπότες και οι δημοξενούμενοι. Σήμερα το έργο τίνεται σε πολλά χωριά και πόλεις, με τη συνοδεία και φιού για αυτό το κρασιού. Συνεχίζουμε με χορούς από τη Μακεδονία από το τμήμα ανηλίκων μας. Με τους χορούς Παϊδοσκηνό, Τσουράφια, Περάτσε, Ράιγο και Λιτός Φιόρδης.
Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα τα παιδιά τα έλεγαν είτε την παραμονή είτε ανήμερα. Παλιότερα, η κάθε παρέα που έλεγε τα κάλαντα χτυπούσε τις πόρτες των σπιτιών και μόλις η νοικοκυρά τους άνοιγε, κατευθύνονταν στο τζάκι και ανακάτευαν τη φωτιά από το ξύλο, λέγοντας ευχές για τη νέα χρονιά. Τα κάλαντα πήραν το όνομά τους από τις καλένδες του Ιανουαρίου. Οι καλένδες ήταν οι πρώτες ημέρες των Ρωμαϊκών μηνών και οι συγγενείς και φίλοι αντάλλαζαν επισκέψεις και δώρα που ήταν μέλι, ξερά σίκα, κουρμάδες, σκυλός και μικρά νομίσματα. Όλοι μπορεί να παίζουν τώρα μικρή μεγάλη, θα ρισκόμαστε στη σκηνή. Να δούμε τα κάλαντά μας. Πριν από αυτό όμως, παρακαλούμε πολύ τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ραπτόπουλο Χριστοφάνου, να προτείνει μερικές ευχές για να βγούμε μετά για την αναπτύξη του Ελλήνα. Αγαπητοί συμπατριώτες, φιλοξενούμενοι, ζείτε μια πραγματική, τυπική, κλασική, χειμωνιάτικη φιλοξενούμενη βραδιά. 16 βαθμούς Κελσίου, δεν έχουμε χιόνια, δεν έχουμε σινιάκι, είμαστε με μπουκάμισο στην Αριστοτέλη και το μόνο παράξενο που έχουμε είναι γεμάτη. Όλα αυτά μας είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, το ακριβώς αντίθετο, αλλά πάλι ότι είμαστε γεμάτη. Εκ μέρους του Συμβουλίου του Αριστοτέλη, θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο Τμήμα Θεωρογραφίας και Χορού που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής. Συγχαρητήρια σε όσους περάσανε, σε όσους το στηρίζουν και σε αυτά τα μικρά παιδιά που θα συνεχίσουν την ύπαρξή του. Μην ξεχάσετε να δώσετε ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα σε αυτήν που δημιούργησε, που συνεχίζει την ιστορία αυτή, στη Λίζα την Τρίφωνος. Πριν που τα παιδιά μας τα κάνανε, εκφράζομαι σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, καλή και ευλογημένη χρονιά, πρόοδο για την πατρίδα μας, για τη Φλόρινα, τη Μακεδονία και την Ελλάδα μας. Και μην ξεχάσετε, στις 31 του μηνός, 31 του δεκάτου, να γυρίσετε τους δέκτες σας στο 4Ε, όπου 6 σύλλογοι της Φλόρινας θα αλλάξουν χρονιά μαζί με όλους τους Έλληνες και με όλους τους συνέλληνες σε όλο τον κόσμο. Στις 10 η ώρα το βράδυ, 31 Δεκεμβρίου, θα αλλάξουμε χρονιά όλοι οι Φλωρινώτες μαζί. Χρόνια πολλά!